βαρύτατους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων εξαπέλυσαν βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ο Χρήστος Παπάς κατά την ενημέρωση του Πάνου Καμένου στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για το Μεταναστευτικό κατηγόρησε τους επιτελάρχες και τον Υπουργό Άμυνας ότι έχουν μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις σε Φιλιππινέζες των μεταναστών. Θέλετε να μετατρέψετε το στρατό σε Φιλιππινέζες των λαθρομεταναστών. Είστε προδότες. Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σύσσωμη απέτησε την αποβολή από τη συνεδρίασή της των μελών της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Τα όσα είπε ο Χρήστος Παπάς προκάλεσαν την οργή του Πάνου Καμένου που σηκώθηκε από τη θέση του και ζήτησε να ανακαλέσει ο βουλευτής τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς, κάτι όμως που δεν έγινε. Να ανακαλέσει. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, αποχωρώ μαζί με την ηγεσία. Δεν πάω πουθενά. Εσύ να φύγεις από τη χώρα. Είστε προδότες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής φρόντισαν και μάλιστα σε μια απόρριτη συνεδρίαση να απαθανατήσουν το παραλήρημά τους και την επίθεσή τους στον Υπουργό Άμυνας και τις ένοπλες δυνάμεις. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής με έναν απαράδεκτο και φασίζοντα τρόπο επετέθησαν εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν ταιριάζουν όχι σε κοινοβούλιο, ούτε σε χαμετυπίο. Σήμερα οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής έφτασαν στο σημείο να χλεβάσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Οι πολίτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πατριωτική συμπεριφορά, αλλά νεοναζιστική συμπεριφορά. Στην αίθουσα επικράτησε πανδαιμόνιο για αρκετή ώρα. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων και ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησαν από τους Χρυσαυγίτες να αποχωρήσουν από την αίθουσα, κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να κληθεί ο φρουράρχος. Από στόματος κοράκου κράθα ακούσεις. Από φασίστες και ναζιστές δεν μπορεί παρά να ακούσεις ύβρις, ρατσιστικό λόγο και φασιστικό λόγο. Ο λόγος του παπά της Χρυσαυγής ήταν ουσιαστικά ένα ρατσιστικό παραλήρημα και βεβαίως ύβρις προς τις ένοπλες δυνάμεις και τον Υπουργό Άμυνας. Καμένος και Τσίπρας διαπράττουν εθνική προδοσία. Βάζουν Τούρκους και ΝΑΤΟ στο ελληνικό Αιγαίο. Τους καταγγείλαμε σε υψηλούς τόνους και για να μην μας απαντήσουν δημιούργησαν έκτροπα στην Επιτροπή Άμυνας. Τελικά οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, παρουσία του Φρουράρχου αλλά και του Προέδρου της Βουλής, αποχώρησαν από την αίθουσα απειλώντας θεούς και δαίμονες και η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά. Να μείνουμε στο θέμα. Βλέπουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έχει παρακολουθήσει τη συνεδρίαση σήμερα. Κώστα. Πράγματι, Πάνο Χαρίτο, ήταν πρωτοφανείς στις σκηνές οι οποίες διαδραματίστηκαν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Μια συνεδρίαση η οποία ήταν και κλεισμένων των θυρών και κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε ο Πάνος Καμένος για το μεταναστευτικό. Θέλω να σου μεταφέρω αυτό το οποίο έλεγαν βουλευτές μέλη της Επιτροπής μετά στους διαδρόμους. Έλεγαν ότι αυτό το οποίο έλειπε δυστυχώς σήμερα ήταν η τηλεοπτική παρουσία, η τηλεοπτική κάλυψη. Για κανέναν άλλο λόγο, απλά για να δουν οι πολίτες πως κάποιοι εννοούν την δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται στα νερά του Αιγαίου και βεβαίως το πόσο σέβονται κάποιοι την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Δόθηκε ένα βίντεο, ωστόσο αυτό δόθηκε από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και μονταρισμένο, ήταν η μόνη εικόνα που βγήκε σήμερα από αυτή τη συνεδρίαση. Είναι ακριβές, είναι μια δημοσιοποίηση Χρυσή Αυγή. Είναι ένα βίντεο το οποίο είναι προϊόν μοντάζ, δείχνει μόνο τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βάλει κατά πάντων, απειλεί τους πάντες, θεούς και δαίμονες, τον Υπουργό Άμυνας, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σκηνές, ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Κασιδιάρης. Μόνο αυτόν δείχνει το συγκεκριμένο βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε, το οποίο δημοσιοποιήθηκε και ήρθε και στα δικά μας χέρια, γιατί η συνεδρίαση ήταν κλειστή. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είχαμε για πρώτη φορά την εφαρμογή του άρθρου 81 του κανονισμού της Βουλής και βεβαίως αποχώρηση εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ενός κόμματος από μια συνεδρίαση. Αυτό που γίνεται με αυτή την επιτροπή, εδώ θέλει να πάρει ο Καμένος και θέλει να πάρει έγκριση της Βουλής για όλα αυτά τα προδοτικά που σχεδιάζουν με τους νατοϊκούς και τους Τούρκους. Καλύτερα λοιπόν να αποχωρήσουν, να τελειώνει το πανηγύρι αυτό. Ρε κατέβα στο χέρι σου ρε. Ρε κατέβα και μην μου κάνεις τώρα τέτοια. Έλα μην μου κάνεις τώρα τέτοια μένα και τρελαθώ. Έλα τώρα και τρελαθώ, μου κουνάει και το χέρι ο Καραγκιόζης.
Ρε κατέβασε το χεράκι σου κάτω, μη μου το κουνάς το χεράκι. Μη μου το κουνάς το χεράκι εμένα, ρόμπα. Ρόμπα, μη μου κουνάς χεράκια. Καραγκιόζιδε Σιριζέοι. Διπλή πρόκληση από τον Κασιδιάρη και τους χρυσαυγίτες υπόδικους βουλευτές. Όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τα εθνικά θέματα, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που περιέβαλε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σε μια διαδικασία εμπιστευτικής ενημέρωσης, αλλά επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας ύβρις και χυδαίες εκφράσεις πεζοδρομίου. Η δεύτερη πρόκληση είναι η βιντεοσκόπηση μιας απόρριτης συνεδρίασης για εθνικά θέματα και η διανομή επιλεγμένων από τη Χρυσή Αυγή αποσπασμάτων, προϊόν προφανώς μοντάζ. Ο Καμένος θέλει να μετατρέψει το στρατό σε Φιλιππινέζες των λαθρομεταναστών. Είσαι προδότης. Είναι όλοι Φιλιππινέζες. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, αποχωρώ μαζί με την ηγεσία. Δεν πάω πουθενά. Εσύ να φύγεις από τη χώρα. Δεν έχει κάμερες, κύριε. Πώς κάνετε έτσι. Φασισταριό, τα γράφει στο κινητό. Όταν εγώ είπα να μείνουν έξω τα κινητά, δεν με ακούγατε. Το καλό αποχωρήστε, αλλά δεν απάντησε σε τίποτα. Ο Καμένος δεν απάντησε σε τίποτα. Για την προδοσία που κάνετε, που βάζετε το ΝΑΤΟ στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Να αποχωρήσετε και από τη χώρα μια και καλή. Και να λήξει αυτό το πανηγύρι επιτέλους. Γιατί αυτό που κάνετε με το ΝΑΤΟ είναι προδοσία και ξεπούλημα. Κατάψου ρίγη τώρα. Οι βουλευτές Χρυσής Αυγής μπαίνουν απαράδεκτο και φασίζοντα τρόπο επετέθησαν εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν ταιριάζουν όχι σε κοινοβούλιο ούτε σε χαμετυπίο. Έφτασαν στο σημείο να χλεβάσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Οι πολίτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πατριωτική συμπεριφορά αλλά νεοναζιστική συμπεριφορά. Όλοι αντιληφθήκαμε ότι ο Κασιδιάρης πήρε κάποια κομμάτια της εξέλιξης της συνεδρίασης με το κινητό του. Φαντάζομαι ότι θα ηχογραφούσαν και το σύνολο της συζήτησης, γιατί όπως είπατε ήταν κλειστή η συνεδρίαση. Τα έκτροπα και οι χειδεότητες από την πλευρά του Κασιδιάρη και του Παπά προκάλεσαν την αντίδραση όλων των βουλευτών που μετήχαν της Επιτροπής και ζήτησαν την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποχωρήσουν. Λίγα λεπτά αργότερα παρενέβη ο Φρούραρχος της Βουλής, εκτελώντας την απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής. Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σύσσωμη απέτησε την αποβολή από τη συνεδρίασή της των μελών της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, επειδή εκμεταλλευόμενοι οι βουλευτές της την κοινοβουλευτική διαδικασία επιτέθηκαν με προσβλητικές και κακοήθεις εκφράσεις κατά του αρχηγού του ΓΕΣ και του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων. Σε ροντέο μετέτρεψαν για μια ακόμη φορά τη Βουλή οι Χρυσαυγίτες. Ενώ ήταν σε εξέλιξη η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, παρουσία του Πάνου Καμένου και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, Χρήστος Παπάς και Ηλίας Κασιδιάρης εξαπέλυσαν χυδαία επίθεση στον Υπουργό Άμυνας και στη στρατιωτική ηγεσία, κάνοντας λόγο για Φιλιππινέζες των λαθρομεταναστών με αφορμή τη Συμφωνία της Ελλάδας για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ο Καμένος θέλει να μετατρέψει το στρατό σε Φιλιππινέζες των λαθρομεταναστών. Είσαι προδότης. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, αποχωρώ μαζί με την ηγεσία. Δεν πάω πουθενά. Εσύ να φύγεις από τη χώρα. Όλα ξεκίνησαν μετά την ενημέρωση του Υπουργού προς τους βουλευτές με τον Χρήστο Παπά να καταφέρεται κατά των μεταναστών. Γιατί επιμένετε να τους λέτε λαθρομετανάστες? Καλά, θα τους λέμε τουρίστες. Ξέρετε ότι και εγώ που είμαι Μικρασιάτης, οι πρόγονοί μας ήταν και αυτοί πρόσφυγες. Ντροπή που συγκρίνεις τους προγόνους μας με τους Πακιστανούς. Δεν τιμάς τους προγόνους σου. Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής έφτασαν στο σημείο να χλεβάσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Οι πολίτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πατριωτική συμπεριφορά. Ο Χρήστος Παπάς ζητούσε να κατατεθεί το πόρισμα για την πτώση του ελικοπτέρου στην Κίναρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: αν έπεφταν έτσι τα ελικόπτερα, εσείς θα είχατε πέσει 500 φορές. Καμένος και Τσίπρας διαπράττουν εθνική προδοσία. Βάζουν Τούρκους και ΝΑΤΟ στο ελληνικό Αιγαίο. Τους καταγγείλαμε σε υψηλούς τόνους. Και για να μην μας απαντήσουν, δημιούργησαν έκτροπα στην Επιτροπή Άμυνας. Το καλύτερο ξύλο είναι να απομονωθούν, να εξαφανιστούν και να πάνε εκεί που ανήκουν. Δηλαδή στη σκοπιδοντονική της ιστορίας.
στο YouTube ανέβηκε αυτό το βίντεο με τον Ηλία Κασιδιάρη να ορίεται κατά βουλευτών, προφανώς τραβηγμένο από τον ίδιο, παρόλο που η συνεδρίαση ήταν και κλεισμένων των θυρών, όπως άλλωστε όλες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν έχει κάμερες, κύριε, πώς κάνετε έτσι? Φασισταριώτα, γράφει στο κινητό. Όταν εγώ είπα να μείνουν έξω τα κινητά, δεν με ακούγατε. Η συμπεριφορά των βουλευτών της Χρυσής Αυγής απέναντι στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ήταν χυδαία, άθλια και φασιστική. Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κατά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και οι ρατσιστικές χυδαιότητες δεν έχουν την παραμικρή θέση στον κοινοβουλευτισμό και στην δημοκρατία. Ο φρουράρχος τελικά τους οδήγησε εκτός της αίθουσας μετά τις έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων. Με βάση το άρθρο 81 του κανονισμού της Βουλής και επειδή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής συνεχίζουν την ανάρμοστη και ανεπίτρεπτη συμπεριφορά τους, αποκλείονται από τη συνεδρίαση μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της Επιτροπής. Ναι, υπήρχε ένταση, θα μπορούσε να έχουμε πολύ άσχημα γεγονότα, διότι και ο φρούραρχος με τους άντρες της ασφάλειας της Βουλής δεν μπορούσαν να παραμείνουν θεατές. Η Χρυσή Αυγή πάντως με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως οι χαρακτηρισμοί απευθύνονταν στον Πάνο Καμένο και όχι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Νέα απίστευτη πρόκληση από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής σήμερα στη Βουλή. Αποκάλεσαν προδότες τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία με αφορμή τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ στο προσφυγικό. Ο φρούραρχος τους απέβαλε από την αίθουσα. Η Επιτροπή από τον Υπουργό Άμυνας ήταν απόρριτη. Να αποχωρήσετε και από τη χώρα, μια και καλή. Και να ανοίξει αυτό το πανηγύρι επιτέλους. Γιατί αυτό που κάνετε με τον ΝΑΤΟ είναι προδοσία και ξεπούλημα. Λίγο έλειψε μάλιστα να πέσει και ξύλο, με αποτέλεσμα οι βουλευτές να καλέσουν τον φρούραρχο, ο οποίος συνοδεία αστυνομικής δύναμης απέβαλε τους Ξαβίτσα από την αίθουσα. Ρε κατέβα στο χέρι σου, ρε! Ρε κατέβα και μη μου κάνεις τώρα τέτοια! Έλα μη μου κάνεις τώρα τέτοια εμένα και τρελαθώ! Έλα τώρα και τρελαθώ, μου φυλάει και το χέρι, ο Καραγκιόζης! Επιτέθηκαν με προσβλητικές και κακοήθεις εκφράσεις κατά του αρχηγού του ΓΕΣ και του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων. Εκτόξευσαν ρατσιστικές ύβρις κατά μεταναστών. Οι βουλευτές Χρυσής Αυγής με έναν απαράδεκτο και φασίζοντα τρόπο επετέθησαν εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν ταιριάζουν όχι σε κοινοβούλιο ούτε σε χαμετυπίο. Θέλετε να μετατρέψετε το στρατό σε Φιλιππινέζες των αρθρομεταναστών? Είστε προδότες. Αν δεν ζητήσεις συγγνώμη, αποχωρώ μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία. Δεν πάω πουθενά. Εσύ να φύγεις από τη χώρα. Φασισταριώτα, γράφεις στο κινητό. Όταν εγώ είπα να μείνουν έξω τα κινητά, δεν με ακούγατε. Οι πολίτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι πατριωτική συμπεριφορά, αλλά νεοναζιστική συμπεριφορά. Ναι, υπήρχε ένταση, θα μπορούσε να έχουμε πολύ άσχημα γεγονότα, διότι και ο φρούραρχος με τους άντρες της ασφάλειας της Βουλής δεν μπορούσαν να παραμείνουν θεατές. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χρήστος Παπάς αποκάλυψε τους πρόσφυγες λαθρομετανάστες. Γιατί επιμένετε να τους λέτε έτσι? Καλά, θα τους λέμε τουρίστες. Ξέρετε ότι και εγώ που είμαι Μικρασιάτης, οι πρόγονοι ήμασταν και αυτοί πρόσφυγες. Ντροπή που συγκρίνεις τους προγόνους μας με τους Πακιστανούς. Δεν τιμάς τους προγόνους σου. Από στόματος Κοράκου κράθα ακούσεις. Από φασίστες και ναζιστές δεν μπορεί παρά να ακούσεις ύβρις, ρατσιστικό λόγο και φασιστικό λόγο. Καμένος και Τσίπρας διαπράττουν εθνική προδοσία. Βάζουν Τούρκους και ΝΑΤΟ στο ελληνικό Αιγαίο. Δυστυχώς, Νίκο, για μία ακόμη φορά ντροπιαστικές σκηνές στο κοινοβούλιο. Πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πρέπει να σου πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, Μάρα, το γεγονός ότι προφανώς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής βιντεοσκοπούσαν οι ίδιοι τον εαυτό τους, που σημαίνει ότι αυτή η παράσταση ήταν προμελετημένη ενέργεια. Σχεδιασμένη. Ήταν προσχεδιασμένη ενέργεια. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι προφανές ότι είχαν προαποφασίσει να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα, αυτή την ένταση στο χώρο του κοινοβουλίου. Τώρα, τα περί προδοτών για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι απλώς, δεν συνιστούν απλώς λεκτική υπερβολή, συνιστούν κατά τη γνώμη μου προσβολή απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και προσβολή απέναντι στην ίδια τη χώρα. Κάνουν πολύ μεγάλη ζημία, γιατί αναμεταδίδονται και εκτός Ελλάδος, και το να χαρακτηρίζει έτσι ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δεν είναι ότι το καλύτερο για τη χώρα. Επίσης, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για αυτή την αναφορά
που την ακούω και την ξανακούω σε Φιλιππινέζες. Θα παρακαλέσω τους κυρίους της Χρυσής Αυγής να μην συγκρίνουν ιδίως τον εαυτό τους με Φιλιππινέζες, διότι οι Φιλιππινέζες, όσες γνωρίζω, που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, διακρίνονται για την ευγένειά τους, την εργατικότητά τους, το ήθος τους και την ανθρωπιά τους. Δηλαδή, καμία σχέση με τη γαϊδουρινή συμπεριφορά των κυρίων της Χρυσής Αυγής.